Πάμε τώρα στον προσκεκλημένο μας. Είναι ο κύριος Κώστας Πανταζίδης, ο γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο. Καλησπέρα, κύριε Πανταζίδη. Μαζί μας και ο Κωνσταντίνης ο Δούκας. Ο οποίος ήδη μου προανήγγειλε ότι έχει έτοιμες 4 ερωτήσεις και τις οποίες αγωνιώνω. Τον κύριο Πανταζίδη τον προετοίμασα. Ωραία, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με αυτές τα πρώτα, Κωνσταντίνη. Λίγο πριν. Ναι, λίγο πριν. Όχι το ετεστημένο δηλαδή. Όχι, όχι. Με αυτή την έννοια το λέω. Επειδή είμαστε ένα περιφερειακό κανάλι και υπάρχουν προβλήματα εν ώψη της προεκλογικής περιόδου που αφορούν την περιφέρεια και τις τοπικές κοινωνίες και τα οποία έχουν και πανελλήνια εμβέλεια, θα δείτε τι εννοώ, να σταματήσουμε σήμερα να μιλάμε με τον ΣΥΡΙΖΑ για τα γενικά θέματα, τα λέτε στα κεντρικά κανάλια τα στελέχη σας. Οπότε να πάμε σε μερικές ερωτήσεις που εγώ θεωρώ σπουδαίες για την περιοχή μας, εν ώψη του γεγονότος ότι έτσι και αλλιώς είστε μέρος του διπολικού συστήματος. Εσείς η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνήσετε με συνεργασία ή μη. Άρα, εμένα με ενδιαφέρει να σας πω και να συζητήσουμε διεξοδικά την άποψή σας για το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης. Δεύτερον, την άποψή σας για την. Θα τις εξηγήσουμε πιο αναλυτικά. Για τις ΑΟΣ. Για τις ΑΟΣ. Τις ΑΟΣ. Την άποψή σας για τις ΕΟΣ. Και την άποψή σας για τα Σκόπια και το όνομα του Σκοπίου. Καλά. Σε σχέση με. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τη λαθρομετανάστευση, κύριε Πανταζίδη. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και στο δικό σας κανάλι. Είναι πράγματι ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά όλη την Ελλάδα, αφορά περισσότερο για λόγους κοινωνικούς τις περιοχές των Αθηνών, της Πάτρας και της Οικουμενίδας, γιατί εκεί γίνεται η μεγάλη συγκέντρωση των μεταναστών. Ναι, αλλά από εδώ είναι η γρήπη λοιπόν, των παρανόμων, έτσι. Και βέβαια αφορά και εμάς, γιατί από εδώ είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν και δεν μένουν παραπάνω από ελάχιστα 24 ώρα, δεν μένουν σε εμάς. Φεύγουν για το κέντρο. Λοιπόν, το πρόβλημα αυτό είναι τεράστιο, κύριε Αποστολή και κύριε Δούκα, και οι κυβερνήσεις, οι προηγούμενες, οι προηγούμενες που είχαμε στην εξουσία, δεν φρόντισαν καν να το δουν αυτό το πρόβλημα σε βάθος χρόνου. Καλά, πάμε στο διατάφτα. Ναι, στο διατάφτα. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί ούτε με φράχτες, ούτε με στρατόπεδα, άρα, ούτε με τίποτα. Θέση, ναι. Μην προχωράτε, ναι. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Όχι στο φράχτη. Λέτε όχι στο φράχτη. Ναι. Έτσι. Ναι. Όχι στα κέντρα φύλαξης. Ναι. Αυτό λέτε. Ναι. Όχι στα κέντρα φύλαξης αυτού του τύπου, έτσι. Άλλο αυτά κέντρο που ανήκει, ναι. Ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ναι, που είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και δεν, κύριε Δούκα, οι χίλιοι, τα 10-20 κέντρα που θα γίνουν και θα πάρουν, θα συγκεντρώσουν από χίλιους, 10-20 χιλιάδες. Όχι, δεν είναι. Ωραία. Μπράβο. Προτάσεις τώρα. Μπράβο. Να διαβάσω εγώ λοιπόν, φράχτη, το πρόγραμμα. Φράχτη να μην μπράβο. Κάνουμε, κέντρα φύλαξης να μην έχουμε. Μπράβο. Τι να έχουμε, κύριε Πανταζίδη. Να διαβάσω μια φράση, σας παρακαλώ, Σταύρο. Και είναι από το πρόγραμμά σας. Όχι το επικαιροποιημένο που θα το πάρουμε την Παρασκευή, αλλά ισχύει. Δεν θα αλλάξει, ναι. Άμα την αλλάξω ακόμα καλύτερα. Λέτε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να χορηγήσει, αν γίνει η κυβέρνηση, τους μετανάστες, ναι, πρόσθετο τύπο άδειας που θα λέγεται άδεια προς αναζήτηση εργασίας. Ναι. Με την, έτσι δεν είναι. Ναι. Διαβάζω τη λέξη. Ναι, ναι. Με την οποία κάθε ενδιαφερόμενος παράνομος μετανάστης, ναι, θα αποκτά αυτοδικαίωση το δικαίωμα παραμονής στην ηλική επικράτεια για ένα χρόνο με στόχο να αναβρίσκει δουλειά. Δεύτερον, λέτε στο κείμενό σας ότι στην παροχή πολιτικών δικαιωμάτων και ηθαγένειας, ότι θα πρέπει να υπάρχει διευκόλυνση να αποκτούν, λέτε, ακριβώς το διαβάζω, διευκόλυνση στα πολιτικά δικαιώματα και να παίρνουν ηθαγένεια και επίσης να διευρυνθεί. Εγώ μπορεί να συμφωνώ σαν πολίτης, αλλά εγώ κάνω σε τις ερωτήσεις. Ναι. Να διευρυνθεί η πρόσβαση των μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας όπως ακριβώς ισχύει για όλους τους Έλληνες. Σαφέστατα. Να το πείτε στους πολίτες τώρα. Εγώ μπορεί να αλλά εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Δεν θα διαφωνήσω, ναι. Δεν θα διαφωνήσω με το υπάρχει πρόγραμμα. Υπάρχει ένα έντονο πρόγραμμα. Με συγχωρείτε. Ναι. Πρόβλημα από πολλούς Έλληνες που λένε γιατί να πληρώνουμε εμείς, ναι, τεράστια ποσότητα τους μετανάστες. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ κάνω το συνήγορο του διαβόλου, έτσι. Σωστά. Σωστά. Πολύ σωστά. Κύριε Πανταζίδη. Κοιτάξτε να δείτε. Οι μετανάστες καταρχήν είναι ανθρώπινες ψυχές οι οποίοι. Κανένας δεν είναι ελαφρύ σε αυτόν τον κόσμο, έτσι, οι οποίοι
τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίσουμε και με την ανθρώπινη πλευρά. Υπάρχουν προβλήματα, δεν είναι τόσα τα τεράστια προβλήματα των εξόδων για την περίθαψη αυτών των ανθρώπων, αυτών που έχουν απόλυτη ανάγκη. Ένα είναι αυτό για το θέμα της περίθαψης που λέμε. Κοιτάξτε. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε το δελτίο μας λίγο πριν. Το παρακολούθησα, ναι. Ο κ. Κατζημιχαήλ μας είπε ότι στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου. Ναι, νοσηλεύεται. Νοσηλεύεται ένα παιδάκι 25 ημερών. Μπράβο. Για το οποίο μάλιστα κάναν και εξετάσεις DNA. Μπράβο. Για να διαπιστώσουν ποιανού παιδί είναι, ουσιαστικά. Έτσι. Ξέρετε πώς κοστίζει μια εξέταση DNA. Κοιτάξτε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, πέστε μου να σας αντιστρέψω το ερώτημα. Ναι. Παρόλο που δεν είναι σωστό να το κάνω εγώ. Τι να το κάνουμε από το παιδάκι. Να αφήσουμε ένα παιδάκι το οποίο είναι 20 μερών που ξεκίνησε με μια μάνα. Όχι, βέβαια. Απεγνωσμένη να περάσει, να περάσει τον Εύρο. Θα προτάξουμε τα ανθρωπιστικά μας αισθήματα. Μπράβο. Αλίμονό μας, εάν δεν το κάνουμε. Αυτό το νόημα έχει, η ανακοίνωση που έχουμε και το σχέδιο του προγράμματος. Εσείς όμως, θεωρητικά, αύριο θα είστε κυβέρνηση. Ναι. Έχετε σκοπό ή έχετε τρόπους, έχετε προτάσεις, ώστε αυτά τα έξοδα να καλύπτονται από κάποιον άλλον φορέα. Έχετε κάποια σκέψη γι' αυτό? Ή θα επιβαρύνουν διαρκώς τον Έλληνα πρόλογο μας? Στο κάτω-κάτω το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδας μόνο. Μπράβο. Κύριε Αποστολίδη, από εκεί ξεκίνησε άλλωστε. Το πρόβλημα αυτό το κάναμε εντονότατο μετά την υπογραφή της συνθήκης του Δουβλίνου 2. Πρώτο μέλημα, δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε πώς θα γίνει η αποσυμφόρηση αυτών των ανθρώπων που συσσωρεύονται. Δεν είναι μόνο αυτά τα παιδάκια. Βλέπετε τι γίνεται στην Αθήνα. Τεράστιο πρόβλημα. Και υπάρχει και, δεν θα το ονομάζει βόμβα υγειονομικού, ξέρετε εγώ πώς το λέει ο κύριος Ροβέρδος κτλ. Αλλά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ. Δεν κάθισαν οι κυβερνήσεις να δουν τι θα κάνουν. Θα το αντιμετωπίσετε τώρα. Θα το αντιμετωπίσουμε, κύριε Δούκα. Καταρχήν πρέπει να σας πω. Μπαίνοντας εδώ μέσα στην Ελλάδα, μπαίνοντας από τη δικιά μας περιοχή, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να καταγραφούν. Και τώρα γίνεται. Δεν γίνεται, κύριε Δούκα. Τι λέτε. Ναι. Ξέρετε πως παίρνουν τα έγγραφα για να πάνε στην Αθήνα? Καταγράφονται. Το ξέρω. Πλήρως. Το ξέρω. Και όχι μόνο καταγράφονται. Ένα λεπτό, αυτό δεν ισχύει. Ναι. Καταγράφονται. Άλλα δεν κάνουν. Παίρνουν πλήρη καταγραφή. Παίρνουν το άσπρο χαρτί. Άρα καταγραφή γίνεται. Ναι. Αλλά αν νομίζετε ότι είναι πολιτική για να λύσει το πρόβλημα με την καταγραφή. Τα πάντα είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν είναι πολλών ειδών οι μετανάστες οι οποίοι παραμένουν σήμερα στην Ελλάδα. Αυτοί οι οποίοι είναι δεύτερης γενιάς, αυτοί που πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, αυτοί που έχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ και δεν ξέρουν άλλη πατρίδα παρά την Ελλάδα μόνο. Είναι ελάχιστοι αυτοί. Και δεν είναι ελάχιστοι. Πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να φύγουν. Οι περισσότεροι είναι αυτοί που πρέπει να πάρουν άδεια παραμονής. Με τις προϋποθέσεις που λέτε, που συμφωνώ, είναι περίπου 50.000. Δεν μιλάμε για εκατομμύριο όμως με τα παραμονή. Κύριε Δούκα, ξέρετε πολύ καλά ότι γύρω στο 87% περίπου, από ό,τι λέει η αρμοστία του ΟΗΕ για τους μετανάστες, το 87% θέλει να φύγει από την Ελλάδα. Του πού θα πάει? Θέλει να φύγει. Με πού θα πάει όμως? Σε χώρες Ευρώπης. Πώς θα πάει? Αυτό είναι η καταγγελία του συμφώνου το Δουβλίνο 2. Θα πάμε να χτυπήσουμε το χέρι μας στην Ευρώπη και να τους κάνουμε κατανοητό, γιατί όταν λέμε δεν κάνουμε τίποτα, θα υποστούμε αυτά να που πάμε στην επόμενη ερώτηση, Σταύρο. Λοιπόν, τελειώσουμε. Θα πάμε στην Ευρώπη να πούμε ότι δεν νιώθω καλυμμένος πάντως, Δημοσθένη. Ναι, λοιπόν, έχουμε τέσσερα θέματα. Λοιπόν, κύριε Αποστολίδη, αυτοί οι οποίοι μπορούν να βρουν εργασία και δουλεύουν παράνομα, γιατί πολλοί δουλεύουν παράνομα, να σας πω που, κύριε Αποστολίδη, στη συγκομιδή των Ροδακίνων, στην Κρήτη, σε ξενοδοχεία, σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, στα ιδιωτικά νοσοκομεία, στα σπίτια κτλ. Λοιπόν, όλοι αυτοί, συνοψίζοντας, κύριε Πανταζή, όλοι αυτοί πρέπει να δώσουν φράκτη, το δικαίωμα να εργαστούν, αφού ούτως ή άλλως εργάζονται, και να μην χάνουμε και τις ασφαλιστικές εισφορές. Ωραία, συνοψίζοντας για να κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Δεν θέλετε φράκτη, δεν θέλετε κέντρα φύλαξης. Ναι, και δεν θέλετε κέντρα φύλαξης. Θέλουμε κέντρα υποδοχής, κύριε Αποστολίδη. Θέλουμε κέντρα υποδοχής, όχι κέντρα φύλαξης, όχι στρατόπεδα. Όχι κέντρα φύλαξης. Ναι, όχι κέντρα φύλαξης. Ναι, όχι κέντρα φύλαξης. Σαφέστε. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν, ούτε φράχτη, ούτε κέντρα φύλαξης, και βεβαίως μας λέτε πως θα χτυπήσετε και το χέρι σας στο τραπέζι για να βρει η Ελλάδα
να παίρνουν τα εξειδικευτικά έγγραφα και να πηγαίνουν εκεί που θέλουν. Ήδη δηλαδή και να αλλάξει η το Ευρώπη. Ορίστε. Θα αλλάξετε το Δουβλίνο 2, τι θα κάνετε. Βεβαίως. Γιατί δεν κατάλαβα καλά. Γιατί δηλαδή πήγαμε και το υπογράψαμε χωρίς να διαπραγματευτούμε τίποτα. Διαπραγματευτήκαμε τίποτα με τη συνθήκη του Δουβλίνο 2. Ήδη όλοι το καταλαβαίνουν και ήδη το συζητάνε. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε, και όλη η Ευρώπη το βλέπει. Πάμε, ότι δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή η συζήτηση. Πάμε στις ΑΟΣ. Πάμε στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Τις υιοθετείτε, αν τις υιοθετείτε. Θα τις εφαρμόσετε, με ποια διαδικασία θα τις εφαρμόσετε. Καταρχήν για τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Μετά πάμε στο επόμενο. Ναι, όχι να ως. Ναι. Λοιπόν, σαφέστατα έχουμε πει ότι διαφωνούμε ριζικά με αυτήν την, με τις ζώνες αυτές. Δεν πρόκειται να τις εφαρμόσουμε. Το έχουμε δηλώσει πολύ έγκαιρα. Έχουμε καταθέσει τις απόψεις μας σε όλους τους φορείς και ακόμα εδώ και στο εργατικό κέντρο που τους δώσαν τις απόψεις μας να ξέρουν και στο επιμελητήριο έχουμε δώσει. Άρα μονολεκτικά σας λέω ότι δεν πρόκειται να τις εφαρμόσουμε. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί... να επιμείνω, αυτές είναι οι ελεύθερες οικονομικές ζώνες, άρα να το συνοψίσω εγώ. Σταύρο, με επιτρέπεις, επειδή λίγο έγινε μια παρεμηνία. Για το σήμερα πάλι ο κύριος Σαμαράς της υπερασπίστηκε ο κύριος Βενιζέλος. Και κύριος Βενιζέλος. Τα δύο κόμματα τα μεγάλα, μαζί με το άλλο το μεγάλο το δικό σας. Τα πρώην μεγάλα. Ναι, τα πρώην. Είστε τρία μεγάλα, τα τρία μεγαλύτερα. Ναι, θα λέμε, ναι. Από τα τρία τα δύο λένε ναι στις ελεύθερες οικονομικές ζώνες. Εσείς λέτε, όχι. Αν είστε κυβέρνηση, όχι. Δεν θα στείλετε το αίτημα να ανακηρυχθεί ελεύθερη οικονομική ζώνη στην Ελλάδα. Όχι. Έτσι, ωραία. Τώρα μιλάω όμως για τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, να μας πείτε την άποψή σας. Αν είστε υπέρ ή κατά. Όχι. Και για τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Μάλιστα. Ξέρεις ότι πολλοί, Σταύρο, υπερασπίζουν τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, ακόμη και ο Καμένος, γιατί θεωρούν ότι ανακηρύζοντας ΑΟΣ θα λύσουν και το πρόβλημα του οικονομικού της Ελλάδας. Σαφέστατα δεν λύνει το πρόβλημα. Ο κύριος Καμένος, αν θυμάμαι καλά, λέω, και το έβαζε ως υπερασπίστηκε. Ως προϋπόθεση για να συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Έτσι. Ναι, ΑΟΣ. Ο κύριος Καμένος για τις ΑΟΣ. Λέτε όχι ΑΟΣ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το τέταρτο θέμα. Σκόπια, κύριε Πανταζίδη. Ορίστε. Για τα Σκόπια λέω, ναι. Αυτό που έβαλε. Τώρα, ένα μεγάλο θέμα είναι μεσούς της προεκλογικής περίοδου ήταν τι θα πάει να πει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση σύνοδο του ΝΑΤΟ, αν θα βάλει βέτο ή όχι για την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και τι θα γίνει με το όνομα. Ποια είναι η στρατηγική μας αφορά, γιατί είμαστε και βόρειο τόξο της Ελλάδας. Ξαφνικά, μετά από τόσο καιρό, προέκυψε πάλι το θέμα των Σκοπίων. Δεν ξέρω ποια είναι η σκοπιμότητα. Είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Ναι, ο σύνοδος του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, προγραμματισμένη ήταν. Κύριε, κύριε Δούκα, έχουμε μία άποψη σε αυτό το να θέμα. Η άποψή μας είναι ότι η ονομασία πρέπει να είναι σύνθετη, να προβλέπει την γεωγραφική, τον γεωγραφικό καθορισμό του... Δηλαδή Βόρειος Μακεδονία. Η γεωγραφικό είναι Βόρειος. Ναι. Λοιπόν, Βόρειος Μακεδονία... Είναι μία από τις εκδοχές που αποδέχεστε. Αυτό λέει ο γεωγραφικός λοιπόν, προσδιορισμός, είναι Βόρεια Μακεδονία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν είναι το κυρίαρχο σήμερα και μπορούμε και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ ακόμα και αν έχει καθοριστεί η ατζέντα, μπορούμε να το τρενάρουμε αυτό το ζήτημα για να το ξανασυζητήσουμε μέσα και μέσα στη δικιά μας τη χώρα. Λοιπόν, από μια κυβέρνηση η οποία αύριο υπεύθυνα θα αναλάβει. Δυο λεπτά. Τι να ξανασυζητήσουμε, κύριε Πατρίκη. Όχι να του ξανασυζητήσουμε. Αλλά... να το ξανασυζητήσουμε στη σύνοδο. Γιατί τώρα βρίσκουν και πιέζουν ανά πάση στιγμή. Δεν πιέσανε. Ναι, το ξέρω. Όχι. Ένα λεπτό. Μην αδικούμε και του άλλου. Ίσα, παρόλο που ο κύριο Γκιλ το έβαλε, λένε τα ρεπορτάζ μετεπιτάσεω. Και οι Αμερικάνοι και. Μπράβο. Αρνήθηκαν. Θυμάστε σε μια σημεία που είπε ο προεδρεύων. Σήμερα. Σταματήστε και κοιτάξτε. Αλλά το δείτε μεθαύριο. Πρέπει να το λύσετε. Κύριε, θα το λύσουμε. Έχουμε άποψη σε αυτό το θέμα. Το ξέρετε πολύ καλά. Έχουμε επανειλημμένω εκφραστεί με τη σύνθετη ονομασία. Λοιπόν, και είδατε ότι τόσα χρόνια κυβέρνησαν με αυτό το καυτό ζήτημα οι προηγούμενες κυβερνήσεις και δεν δώσαν λύση. Έτσι, δεν δώσαν λύση, δεν μας έχουν πει πώς θέλουν την ονομασία, πώς θέλουν αυτό το πρόβλημα να λυθεί. Ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών, δεν υπάρχει περίπτωση. Μην φέρουμε εκείνα τα τραγικά και τραγικές συγκεντρώσεις που γινόταν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με το φόβο ότι τα Σκόπια θα έρθουν, θα κατεβούν στη Μακεδονία και θα μας την πάρουν, έτσι. Λοιπόν, σύμφωνοι, δεν είναι έτσι. Αναμφίβολα δεν είναι έτσι. Ναι. Παράλληλα όμως, σας θυμίζω ότι ήταν το θέμα το οποίο έριξε κυβερνήσεις.
στην πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας. Ο κύριος Σαμαράς έχει χειριστεί αντίστοιχα το ζήτημα αυτό και είδατε που καταλήξαμε. Και ο βασικός σας πολιτικός αντίπαλος είναι αυτός όμως. Ναι, ωραία. Σαμαράς, και σας είπα, σε αυτό σας είπα ποια είναι η πρότασή μας. Να συζητήσουμε μια σύνθετη ονομασία που θα περιλαμβάνει και το γεωγραφικό όρο. Να κάνω ακόμη μια ερώτηση πάλι που μας ενδιαφέρει, γιατί είμαστε στη Θράκη. Και, και καταναλώθηκε ιδιαίτερα αυτή η ερώτηση το τελευταίο διάστημα, θα καταλάβετε ποια είναι, αλλά μας αφορά. Η φράση του κυρίου Μπαλάφα ότι υπέρ μείωσης των εξοπλισμών για να βρεθούν χρήματα για άλλους σκοπούς κοινωνικούς. Και θα το ρισκάρουμε συμπλήρωση. Ναι, και η φράση θα ρισκάρουμε. Και επαναλαμβάνω, εγώ κάνω το σύμβολο του διαβόλου. Μην υπάρξει για σοβινιστικές θέσεις. Πιστεύετε ότι είναι μια λύση η μείωση των εξοπλισμών? Εσείς το λέτε ότι, ξέρετε, εκεί γίνεται το μεγάλο φαγοπότι. Συμφωνούμε. Θα το διαγράψουμε. Δεν θα υπάρχουν πλέον διαφθορά. Παρ' όλα αυτά δεν φτάνουν. Λέτε θα μειώσουμε τους εξοπλισμούς. Με ποιο σχέδιο? Έχετε μια άποψη? Σήμερα επισκέφθηκε το Πεντάγωνο ο πρόεδρος του, ο κύριος Τσίπρας. Η πρώτη δήλωσή του είναι ότι για μας πρωταρχικό είναι η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Λοιπόν, και είναι αδιαπραγμάτευτη η προτεραιότητα αυτή. Χαιρόμαστε ότι οι εξοπλισμοί μειώθηκαν και πολύ. Λοιπόν, γιατί υπήρχε ένα δυσβάστηκο υπέρογκο χρέος και μεγάλη κόστος, διαφορά, το οποίο δεν πήγαινε στους εξοπλισμούς. Συμφωνούμε. Δεν πήγαινε στις υποδομές. Λοιπόν, άρα ένα πράγμα που έρχεται μετά σαν επιστέγασμα είναι πρώτα πρέπει να σταματήσει αυτό το αλυσφαιρίσι που γινόταν πίσω από τους εξοπλισμούς. Τα ξέρετε πολύ καλά. Συμφωνούμε. Η τεράστια μίσθηση. Τώρα τι λοιπόν, έκανε παραπέρα. Ότι οι εξοπλισμοί αυτοί δεν βοήθησαν στο να κάνουμε να προστατεύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις και να τις στηρίξουμε μια τεχνογνωσία, ώστε να μην ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα στην διατήρηση αυτών και την συντήρηση αυτών των εξοπλισμών. Άρα δηλαδή πρέπει να περάσει σε άλλα χέρια, σε σωστή κατεύθυνση, η αμυντική πολεμική βιομηχανία. Είναι ένα πολύ σημαντικό, πρέπει να περάσει σε εθνικό έλεγχο, ώστε να έχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση των αεροπλανών με τον μικρότερο κόστος. Και βέβαια πρέπει... Κύριε Πανταζίδη, ορίστε. Δύο λεπτά. Ναι. Τώρα που είναι, να περάσει σε εθνικό έλεγχο, είπατε. Ναι, γιατί στην ουσία τους εξοπλισμούς και όλα τα στήριξη την παίρνουμε, είναι εισαγωγή ανταλλακτικών. Ναι. Μπορούσε δηλαδή να αναπτυχθεί με αυτά τα λεπτά που προδέψαμε εθνική αμυντική βιομηχανία επάνω στην συντήρηση αυτών των αεροσκαφών, η ελληνική βιομηχανία, τα οχήματα κτλ. Όλα τα ώρα... Είχαμε την Ελβό. Και τι την κάνετε? Την έχουμε ακόμα. Ποια είναι? Η πολυτουργή, βέβαια. Ορίστε. Η πολυτουργή ελληνική. Μα ακριβώς αυτό λέω. Ενώ ξοδεύαμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για τους εξοπλισμούς, ήμασταν υποχρεωμένοι να ταυτοχρόνως να μην αναπτύξουμε μια τέτοια υποστηρικτική βιομηχανία και όλα τα εναλλακτικά να τα εισάγουμε. Ένα άλλο ζήτημα είναι το ότι πρέπει να γίνει μια ορθολογιστική ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων. Δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχουν τα στρατόπεδα διασκορπισμένα από εδώ και από εκεί και δεν φροντίζουμε αυτές τις δυνάμεις που έχουμε να τις αναπτύξουμε εκεί που πρέπει να τις αναπτύξουμε. Άρα πρέπει να κλείσουν στρατόπεδα. Όπου πρέπει να κλείσουν, πρέπει να κλείσουν. Πρέπει, και όπου και βεβαίως, το αυτό. Βεβαίως. Όπου πρέπει να κλείσουν, να κλείσουν. Γιατί όχι? Και να αναπτυχθούν και πρέπει να αξιοποιηθούν, να αξιοποιηθεί ο στρατός, ώστε να υπάρχει εξοικονόμηση και σε αυτό το τομέα. Και βέβαια η μείωση της στρατιωτικής θητείας πρέπει να είναι συνάρτηση της δυνατότητας ανάπτυξης των έμιστων οπλιτών. Που σταμάτησε βέβαια αυτό το πρόγραμμα. Να γιατί... προσλάβουμε και άλλους οπλίτες έμιστους. Κοιτάξτε, αυτό σταμάτησε. Ούτε ναι, μπορεί σταμάτησε. Να. Ναι, ωστόσο. Σταμάτησε γιατί κάποιοι... ήταν εντολές. Ναι. Ωστόσο, κύριε Πανταζίδη, υπάρχουν κάποιοι που έχουν μπράβο, κάποιοι... υπάρχουν. Λοιπόν, επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε. Να προσλάβουμε και άλλους, λοιπόν.
αν πρέπει για να μειώσουμε, μειώσουμε τις δαπάνες. Κοιτάξτε, η πρόσληψη σε ορισμένους τομείς, γιατί έγινε και σπέκουλα γι' αυτό που λέγατε ότι θα πάρετε 100.000 τέτοια. Όχι, μας λέγανε ότι. Λοιπόν, σε ένα πρόγραμμα, ναι, όχι λέω για εσάς, εννοείται. Γίνεται μια σπέκουλα πάνω σε αυτό, ναι. Γιατί ήταν ένα πρόγραμμα του 2009 που δεν υπήρχε ούτε μνημόνια ούτε τίποτα και τα λέγαμε αυτά τότε. Ναι. Και πάλι λέμε ότι οι αναγκαίες προσλήψεις, ναι, γιατί το βάζετε σε αυτό το ζήτημα, θα γίνουν εκεί που πρέπει να γίνουν. Δεν μπορεί να μην γίνουν στην υγεία, δεν μπορεί να μην γίνουν στην παιδεία, δεν μπορεί να μην γίνουν στην άμυνα. Έτσι. Στην άμυνα πώς θα μειωθούν οι δαπάνες αφού θα κάνετε προσλήψεις? Αυτό λέω όμως δεν είναι. Απλώς θα υπάρχει αυτή η καταράκωση των μισθών και ειδικά των οπλητών, των μονίμων. Θα δώσετε και αυξήσεις. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Βέβαια, όχι μόνο εδώ, έχουμε στο πρόγραμμα, υπάρχει και γενικότερο ο εξορθολογισμό των μισθών τη εργασία. Κάποιε προσλήψει, δεν ξέρω αν είναι 100.000, θα το δούμε την Παρασκευή που θα τα ανακοινώσει το πρόγραμμα. Σαφέστατα γίνουν. Θα γίνουν προσλήψει στο δημόσιο. Ωραία, κύριε και Δούκα, θα δώσετε και αυξήσει. Κύριε Δούκα, να σα πω. Λοιπόν, κύριε Δούκα, ξέρετε, η έλλειψη γιατρών στα νοσοκομεία. Πού οδηγούν τους ασθενείς? Ακούστε κύριε Βαζίδη, εγώ θα ήθελα όλοι οι Έλληνες να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι. Αρχίζουν να πάρουν λεφτά να πληρώνουν. Λοιπόν, όλοι οι Έλληνες. Ναι, λοιπόν. Αυτό το δούμε στο πρόγραμμα. θα είναι ένα από τα τέσσερα σημεία. Ένα από τα τέσσερα σημεία ήταν αυτό. Το διαβάστε. Το ξέρω, διαβάστε, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, δεν μπορεί να μην μιλάμε για την υγεία η οποία στρέφει στον ασθενή στις ιδιωτικές κλινικές, γιατί τα νοσοκομεία δεν τα μπορούν να τα απεξέλθουν γιατί δεν έχουν γιατρούς, και να πληρώνεις τα μαλακέφαλά σου. Έτσι είναι. Δεν μπορεί να πεις ότι θα σταματήσουν να παίρνω καθηγητές και δασκάλους. Είναι διαφορετικά να με κάνεις και εμένα δημόσιο υπάλληλο και δεν θέλω, έτσι. Λοιπόν, που θα ήθελα να υπάρχει καλύτερο πράγμα να είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι για να προνομόμαστε το δημόσιο. Ας μην φοβόμαστε. Κοιτάξτε, κύριε Αποστολή, που ξέρετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα είναι, αναλογικά με τις χώρες της Ευρώπης, έχει τους λιγότερους δημοσίους υπαλλήλους. Έτσι. Πρώτη-τελευταία χώρα από τους 17 είναι. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα, κύριε Παπαδάκη. Ναι, το ξέρω. Πρέπει να υπάρχουν λεφτά να πληρώνονται. Ναι, θα υπάρχουν και λεφτά, θα τα βρούμε τα λεφτά. Γιατί έτσι πουθενά δεν θα έχουμε λεφτά. Εν πάση περιπτώσει, προχθές που πήγαμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είδαμε ότι για να εξασφαλίσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις, χρειαζόμαστε το 45% των εισπράξεων αυτών, των λίγων εισπράξεων που έχουμε σήμερα. Α, δεν είναι έτσι. Εντάξει, εμείς είμαστε δυνατοί. Τα παρακολουθώ εγώ, να σας πω αριθμού θέλετε. Κύριε Παταζίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την απόψη. Να πούμε οικονομικά στοιχεία, σε παρακαλώ, Σταύρο. Οικονομικά αριθμούς. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον, καλά, ας το κάνουμε μετά την Παρασκευή. Να δούμε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα του αριθμοί, στατιστικά, και να δούμε πώς γίνεται. Ευχαριστούμε, κύριε Παταζίδη.